η οποία θα επιχειρηθεί αμέσως μετά την σέντρα. Αρχίζει λοιπόν τον ντέρμπι, αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο, γιατί η μπάλα πήγε μπροστά. Μπροστινή πάσα για τον Τσέποβιτς, υπάρχουν πολύ καλές προϋποθέσεις. Απέναντι κινείται ο Πελέ, θα του στείλει την μπάλα. Ο Φιλιώτης έκοψε. Το σούτ από τον Πελέ, πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. Η μπάλα θα φύγει ψηλά έξω. Αυτή είναι η πρώτη τελική για την ΑΕΛ. Των δύο ακραίων επιθετικών που είναι κοντά στην μπάλα. Ο Τόρες θα στείλει στο πρώτο δοκάρι, πέρασε η μπάλα. Ο Δημητρίου ωστόσο βρέθηκε και σταθερά εκεί που έχει κερδίσει η ΑΕΛ. Δίνοντας ύψος την μπάλα, η κεφαλιά από τον Ριστεύσκη ο Δημητρίου. Πίτας έστειλε την σέντρα ο Κεραυνός, μεγάλη επέμβαση διπλή. Πολύ μεγάλη φάση λοιπόν, ξανά και ξανά από τη σέντρα του Πίτα. Αρχίζουν όλα, έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε η ΑΕΛ. Πάει προς τον Δημητρίου με τις γροθιές, απομακρύνει ο Ριστεύς και παραφέρει με την κεφαλιά του. Νέα κεφαλιά έξω από τον Τσέποβιτς. Εκτελεί στο δοκάρι, η μπάλα έπεσε ο Δημητρίου, η μπάλα ωστόσο χτύπησε στο δοκάρι, σύμμαχος του σε αυτή τη φάση παλιά από τον Ριστεύσκη. Να η κορυφαία φάση για την ΑΕΛ. Εδώ ξανά και ξανά είχε πέσει στην γωνία ο Δημητρίου, ήταν μακριά του ωστόσο η μπάλα. Μπάλα στο δοκάρι, κορυφαία στιγμή για την ΑΕΛ στο παιχνίδι. Ο Κεραυνός παρακινδυνευμένα έπεσε στον Νταμπό. Έχει βγει κόκκινη κάρτα για τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Νέα δεδομένα στο 40 λεπτό. Κόντρα η μπάλα, βγαίνει ο Κεραυνός, χάνει το κοντρόλ και στη συνέχεια κάνει το φάουλ. Θα δούμε εδώ ξανά πάνω στον Νταμπό. Είμαι βέβαιος ότι θα εξεταστεί και από το VAR η φάση. Συμπεριφέρθηκε στην συγκεκριμένη φάση να κάνει δύο μεγάλες αποκρούσεις στη μεγάλη ευκαιρία του Απόλλωνα. Χτέλεσε ο Σδράντι, έπεσε στη γωνία του, έτοιμος ο Βοζίνια, μπήκε στον αγώνα. Από εκεί στον Κολ, μακρινή πάσα με στόχο τον Νταμπό, ο οποίος είπαμε κινείται στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής. Αποφεύγει τον Σάντος και στέλνει στον Πίτα. Έχει ευκαιρία και κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Βοζίνια που εκτινάχτηκε. Νταμπό. Ο Πίτας θα γίνει το σουτ γκολ, 1-0 ο Απόλλων στο 53ο λεπτό. Ο Νταμπό στέλνει τη σέντρα, ο Πίτας με το στήθος, το δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή. Δεν μπορεί ο Βοζίνια να αντιδράσει. Η μπάλα πάει με πάρα πολύ δύναμη στην γωνία. Ο Φιλιώτης σε μια ατομική προσπάθεια. Νταμπό λειτουργεί πολύ καλύτερα κάνοντας εδώ το σουτ και στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω. Τέλεσε ο Κόλ το κορνέρ, η κεφαλιά από κοντά έξω με τον Γιάνκα. Τώρα ο Βραζιλιάνος στέλνει την μπάλα στην περιοχή, η κεφαλιά. Σάντος για τον Τσάβες. Πέφτει κάτω και δίνεται το φάουλ σε πάρα πέναλτι. Πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ. Στο 81ο λεπτό, σε αυτό το μαρκάρισμα στον Τσάβες. Η ΑΕΛ θα έχει την ευκαιρία για να φτάσει από τα 11 βήματα στην ισοφάριση. Στο 81ο λεπτό. Εδώ ξανά θα το δει το VAR, το οποίο είναι υπεύθυνο να καθορίσει αν η παράβαση γίνεται εντός ή εκτός περιοχής. Το έχει βάλει εκτός περιοχής, το βλέπετε. Είναι αρμοδιότητα του VAR να καθορίσει πού έχει γίνει η παράβαση, αυτό γίνεται. Η μπάλα στείνεται εκτός περιοχής με τον Έουλερ. Τώρα να είναι έτοιμος και να εκτελεί το φάουλ και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, δεύτερο για την ΑΕΛ. Απόψε πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος. Κατεβάζει ο Γιάνκα, κερδίζει την μπάλα και έχει ευκαιρία τώρα ο Απόλλων. Με τον Σδράντι να είναι στο ύψος της περιοχής, να μπαίνει, να πλασάρει και να στέλνει την μπάλα out. Παλιά προς το μέρος του Τσάβες, η κεφαλιά πάνω στον Δημητρίου. Μπαίνει στην φάση ο Χάμπος και φεύγει στην πλάτη των αμυντικών ο Πίτας και πάει απέναντι από τον Βοζίνια και δίνει δίπλα. Ο Απόλλων έχει μεγάλη ευκαιρία, δεν θα το βάλουν τον κόλ. Ο Μάιτεβατς δεν θα προλάβει, ο Κατελάρης την ύψος στην μπάλα, τέλος της αναμέτρησης. Ο πρωτοπόρος Απόλλωνας συνεχίζει αλάνθαστος στο πρωτάθλημα, πετυχαίνει την τέταρτη συνεχόμενη του νίκη.